Παρόλο το τσουχτερό κρύο σήμερα που έκανε πρώτη μέρα, η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη, κάθε ηλικίας. Είχαμε επιδείξεις σε διαδρομή για μεγάλα παιδιά, από 13 χρονών και πάνω, μέχρι πολύ μεγάλα παιδιά, 65-66 χρονών, και μια πιο μικρή διαμορφωμένη διαδρομή, η οποία ήταν για 13 χρονών, από 9 έως 13 χρονών, και δύο διαδρομές γεμάτες με παιδιά. Παράλληλα έτρεξε και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, για ακόμα πιο μικρά παιδιά, ακόμα και με βοηθητικές όταν είναι, όχι μόνο να μάθουν εκείνα να κινούνται, αλλά να διορθώνουν και τους γονείς τους κάποιες φορές που είναι συνοδηγοί μες στο αυτοκίνητο, να ξέρουν και εκείνοι ποια είναι τα λάθη που κάνουν και τους διορθώνουν τους γονείς τους. Είχαμε ζωγραφική για τα πολύ μικρά παιδιά, αλλά στα πολύ μικρά παιδιά δεν είχαμε μεγάλη προσέλευση λόγω κρύου, λογικό ήταν. Πέμπτη φορά που διοργανώνεται, προσπαθούμε να το κάνουμε θεσμό, ποδηλατικό φεστιβάλ στα Τσαμάκια, στο Άλσος που το έχουμε αγαπήσει εδώ και 15 χρόνια κάνουμε δράσεις, πέμπτη χρονιά όμως σαν φεστιβάλ, έχουν έρθει ποδηλατικά καταστήματα, το Lesbos Ride, το Ticket to Ride, πλαισιώνουν την εκδήλωση. Εκπαιδευτές πιστοποιημένοι που κάνουν στα παιδιά μαθήματα. Θα γίνει μετά και ένα τεχνικό μάθημα πώς βλέπουμε και ελέγχουμε το ποδήλατό μας πριν φύγουμε να κάνουμε βόλτα. Και το θετικό είναι ότι παρόλο το κρύο είχε πολύ μα πολύ κόσμο. Μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου. Έχει λίγο κρύο σήμερα, αλλά είδατε ότι γέμισαν τα Τσαμάκια από μικρούς και μεγάλους ποδηλάτες. Πρωτοβουλία του πολύ δραστήριου ποδηλατικού συλλόγου Λέσβου. Είμαστε αρρωγοί όποτε μας ζητηθεί και σχεδιάζουμε και πράγματα για τα Τσαμάκια το επόμενο διάστημα. Τις προηγούμενες μέρες υπογράψαμε την ανάθεση δασοτεχνικής μελέτης. Θέλουμε όλη αυτή εδώ η περιοχή να αναπλαστεί, να δημιουργηθεί ακόμα καλύτερα διαμορφωμένος αυτός ο χώρος αναψυχής και με δράσεις αθλητισμού και ενδεχομένως παιδική χαρά, όργανα, ακόμα και μια μικρή ποδηλατική διαδρομή, πάντα μετά τις εγκρίσεις της αρμόδιας διεύθυνσης δασών. Έργο το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να το χαίρονται οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες της πόλης μας. Ναι, γιατί βλέπουμε εδώ ότι διοργανώνεται κάποια εκδήλωση. Έχει πάρα πολύ κόσμο καταρχήν. Ένα πνεύμονα πρασίνου, μια πολύ όμορφη περιοχή. Έχει γίνει και το έργο τη ανάπλαση με το πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο. Αξίζει αυτά τα σημεία τη πόλη να τα αναδεικνύουμε, να τα προστατεύουμε, να τα συντηρούμε και να τα βελτιώνουμε. Με γιορτή ποδηλάτου, όπως πρέπει να γίνεται πιο συχνά, νομίζω. Αλλά τελικά τόσο μπορούμε, τόσο κάνουμε. Χρειάζεται δουλειά. Αλλά από την άλλη τη μεριά δίνουμε χαρά στον κόσμο, γίνεται η κοινωνικοποίηση, η ζήμωση που πρέπει, προωθείται ο αθλητισμός, προωθείται η ποδηλασία, προωθείται η ήπια μετακίνηση που τόσο χρειάζεται η πόλη μας και στα παιδιά δίνουμε μεγάλη χαρά, αλλά όχι μόνο στα παιδιά κάθε ηλικίας και στα μικρά παιδιά και στα μεγάλα παιδιά. Γιατί όπως είδατε εδώ πέρα, έτσι, μικροί, μεγάλοι όλοι διασκεδάζουν. Όλοι έχουμε βρει τη χαρά μας. Θα προσπαθήσουμε, έχουμε και άλλα event να κάνουμε. Την μεθεπόμενη εβδομάδα είναι η γιορτή του βουνού και θα κάνουμε ένα ακόμα event στην Αμαλή, στο νέο μας πιστοποιημένο μονοπάτι, το Herb, όπου και εκεί θα γίνει μια ανάλογη γιορτή με τα γνωστά αφεψίματα, τα τσάγια που δίνουν ενέργεια στον κόσμο και θέλουμε να συνεχίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε.